Ηλιάς, Ραψοδία Β, στίχος 615. Στον προηγούμενο στίχο έλεγε ότι για τους Αρκάδες, ότι τους έδωσε ο Αναξανδρών Αγαμέμνων, τους έδωσε 60 πλοία, με τα οποία ήρθαν στην Τροϊκή εκστρατεία, γιατί αυτοί οι ίδιοι δεν είχαν πλοία, επειδή στα θαλάσσια έργα ήταν άσχετοι. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι εξηγείται, λύνεται το ζήτημα πώς ήρθαν οι Αρκάδες στην Τροϊκή εκστρατεία, πώς πέρασαν τη θάλασσα, ενώ ήταν ορισίδιοι και δεν είχαν πλοία. Τους τα έδωσε ο Αγαμέμνων. Αυτό το εδώ το στίχο, 614, που λέει «Επί ους φι θαλάσσια έργα με μήλη», ήταν άσχετη λοιπόν από θαλάσσια έργα, το στίχο αυτό τον αναφέρει ο Παυσανίας στα Αρκαδικά. Στο 50 κεφάλαιο και εξής. Αναφέρεται, εκεί που αναφέρεται στη στρατιωτική και πολιτική δραστηριότητα του Φιλοπείμενος, του στρατηγού της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ο Φιλοπείμην είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, τον ονομάζει ο Πλούταρχος που γράφει τον βίο του, τον ονομάζει έσχατο των Ελλήνων, αλλά παίρνουμε πληροφορίες ιστορικές και από τον Παυσανία. Γεννήθηκε το 253 στη Μεγαλόπολη προ-χριστιανικής χρονολόγησης, γεννήθηκε στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας ο Φιλοπείμην. Όταν λέει ο Παυσανίας, οι Ρωμαίοι ετοίμαζαν στόλο εναντίον του Ναύη, να πούμε πρώτα ποιος είναι ο Ναύης και θα το ξαναπούμε αυτό, ο Ναύης, η κυβέρνηση της Σπάρτη με τυραννίδα, αλλά κυβέρνησε με τόση ομότητα, ώστε μία εσωτερική κατάπτωση σημειώθηκε στη Σπάρτη. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι όταν ο ηγεμόνας είναι εξαιρετικά τυραννικός, στο λαό υπάρχει κατάπτωση, παρακμή, φόβος. Και αυτό έχει συμβεί σε όλα τα τυραννικά καθεστώτα. Αυτός λοιπόν ο Ναύης, θα πούμε ξανά για αυτόν τον Ναύη πώς έχασε τη ζωή του, αυτός ο Ναύης λοιπόν, εναντίον αυτού του Ναύη ετοίμαζαν οι Ρωμαίοι στόλο και ο Φιλοπείμην, ο στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας, έδειξε προθυμία να λάβει μέρος και αυτός σε επιχειρήσει εναντίον του Ναύη. Μη έχοντας, λέει ο Παυσανίας, καθόλου πείρα από τα ναυτικά, χωρίς να το αντιληφθεί, μπήκε σε μία τριήρη που έκανε νερά, ώστε οι Ρωμαίοι και οι σύμμαχοί τους θυμήθηκαν στους στίχους του Ομήρου στον κατάλογο των Ιών, τους σχετικούς με τους Αρκάδες που δεν ήξεραν από θάλασσα. Και αναφέρει ο Παυσανίας αυτό εδώ το στίχο, τον 614, που λέει «Στα θαλάσσια έργα ήταν άσχετοι». Τώρα, αυτό το «μπήκε σε μια τριήρη» το αναλύει, λέει περισσότερες πληροφορίες μάλλον, ο Πλούταρχος. Στο βίο του Φιλοπείμενος, τον οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον βίος, στο 14 κεφάλαιο, λέει «Τράβηξε στη θάλασσα ένα πλοίο που ήταν βέβαια δοξασμένο, αλλά ήταν πολύ παλιό και παροπλισμένο για 40 χρόνια και το επάνδρωσε με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν όσοι έπλεαν με αυτό, γιατί δεν ήταν στεγανό». Δεν είχε συντηρηθεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτός, επειδή ήταν άσχετος με τα πολεμικά, με τα ναυτικά, τράβηξε το πλοίο στη θάλασσα και έβαλε μέσα στρατιώτες. Για την ιστορία να πούμε ότι αυτός εδώ ο Ναύης δολοφονήθηκε, το λέει ο Παυσανίας στα Αχαϊκά στο 8 κεφάλαιο, δολοφονήθηκε από έναν Καλλιδόνιο που προφασίστηκε πως ήρθε για συμμαχία, αλλά ήταν πληρωμένος δολοφόνος από τους Αιτωλούς. Για επίσης πληροφορίες έχει στα Αρκαδικά στο 50 κεφάλαιο. Δηλαδή, πληρωμένοι δολοφόνοι υπάρχουν από την αρχαιότητα ακόμη, δεν είναι σημερινό φαινόμενο αυτό. Και προδότες. Και προδότες πάντα. Προδότες είναι πανάρχαιο. Επάγγελμα. Επάγγελμα, ναι. Λοιπόν, ας επανέλθουμε. Εκείνη λέει, επειδή ναι, εκείνη, άλλη είναι αυτή τώρα. Τελειώσαμε με τους Αρκάδες, πάμε τώρα στους Ηλίους, από την Ηλία της Πελοποννήσου. Εκείνοι στο Βουπράσιο και τη θεϊκή Ήλιδα κατοικούσαν, όσα η Ιρμήνη και η Εσχάτη Μύρσινος και η Ολένια Πέτρα, Πέτρη Ολενή, είναι το όρος δηλαδή αυτό, και το Αλύσιον εντός κλίνη. Σε αυτούς τέσσερις αρχηγοί ήταν διαιρεμένοι, είχαν τέσσερις αρχηγούς και 10 σε έκα στον άνδρα νύες έποντο ταχύες. Και πολλοί επέβαιναν επί
Επίοι. Σ' αυτές ο Αμφίμαχος και ο Θάλπιος ηγούντο. Γη, η μεν του κτεάτου, ο, δε, ο μεν του κτεάτου, ο δε του ευρύτου, ακτορίωνες. Στις άλλες ο Αμαριγγεΐδης ήρχεν, ο κρατεός Διόρης. Και στις τέταρτες αρχίγευε ο Θεόμορφος Πολύξενος, γιος του άνακτος Αγασθένους, γιου του Αυγίου. Δηλαδή λέει, ήτανε 40 τα πλοία, από 10 είχε ο κάθε ένας από τους 4 αρχηγούς, ο ένας αρχηγός ήταν ο Αμφίμαχος, ο δεύτερος ήταν ο Θάλπιος, ο άλλος ήταν ο Διόρης και ο τέταρτος ήταν ο Πολύξενος. Είναι Πολύξένη και Πολύξενος. Ελένη και Έλενος είναι ονόματα. Είναι και τα, υπάρχουν δηλαδή και τα θηλυκά. Τα θηλυκά και τα αρσενικά μάλλον, τα αρσενικά. Άλλοι τώρα. Εκείνοι από το Δουλήχιο και τις ιερές Εχινάδες, νήσους που βρίσκονται πέρα από τη θάλασσα στην Ήλιδα και σε αυτούς ηγεμόνευε ο Μέγης, ίσως με τον Άρη, λέει, ατάλλαντος Άρη, ατάλλαντος σημαίνει ισοτάλλαντος με τον Άρη. Αυτός ο Μέγης είναι ανιψιός του Οδυσσέως. Πώς αυτό? Είναι ο γιος της Κτημένης. Την Κτημένη, για την Κτημένη γίνεται αναφορά μόνο μία φορά στην Οδύσσια, στην Όμικρον Ραψοδία 363. Είναι η αδελφή του Οδυσσέως, η Κτημένη. Αυτός είναι ο γιος της. Ο Φιλεΐδης, λέει, που έτεκεν ο αγαπητός του Διός υπό της Φιλεύς. Θυμάστε τον Φιλέα Φόγκ που τον έχει ήρωα ο Ιούλιος Βέρν στο γύρο του κόσμου. Το όνομα είναι ελληνικό, Φιλέας, Φιλεύς. Αυτό είναι το όνομα, Φιλεύς. Ο υπό της Φιλεύς. Λοιπόν, που στο Δουλήχιο μετανάστευσε με τον πατέρα Χολοθής. Λέει, σε αυτόν συνάμα 40 μελανές νιεσί από τον. Να πούμε κάτι, ο πατέρας αυτός που λέει είναι ο Αυγίας. Ο Αυγίας είναι εκείνος ο Αυγίας που του καθάρισε τους στάβλους ο Ηρακλής. Αυτός ο Αυγίας είχε ένα γιο το Φιλέα. Και επειδή έγινε αυτός κάτι, μετανάστευσε λέει, εξαιτίας, επειδή μάλωσε με τον πατέρα του, μετανάστευσε. Και οι γλωσσογράφοι λένε ότι κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το επίθετο υπότης, έτσι εδώ στο στίχο που είναι 6-27, 25-26, το 28, στο 28, όταν εμφανίζεται το επίθετο υπότης, σημαίνει ότι αυτός στον οποίο αναφέρεται είναι φυγάς. Εδώ ο Φιλεύς είναι φυγάς, φεύγει επειδή μελώνει με τον πατέρα του. Και το επίθετο αυτό είναι συχνό στον Νέστορα, συνοδεύει τον Νέστορα. Το έχουμε δει και θα το ξαναδούμε. Ο υπότης Νέστορ εμφανίζεται, στο V601 το είδαμε. Ο Νέστορ είναι φυγάς. Φεύγει από την Πύλο και σώζεται, επειδή είναι μια ιστορία έτσι μυστήρια, στην οποία ο Ηρακλής λέει σκοτώνει τα αδέρφια του και εκείνος είναι ο μόνος από τα 12 αδέρφια που σώζεται, επειδή πηγαίνει στη Γερίνια. Γι' αυτό ονομάζεται Γερίνιος υπότης Νέστορ. Γερίνια είναι μια πόλη κοντά στην Πύλο, στην Ηλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Ναι, πάμε σε άλλους τώρα. Στον Οδυσσέα και τους Κεφαλήνες. Ο Οδυσσέας λέει, συνέχεια από το Δουλήχιο, από την περιοχή εκείνη που είναι ο ανιψιός, τώρα συνεχίζουμε με τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας λέει πάλι οδηγούσε τους μεγαλοθύμους Κεφαλήνες που είχαν την Ιθάκη και τον Ήρυτον, το όρος Ήρυτον, το έχουμε δει επανειλημμένος στην Οδύσσια, που σύει τα φύλλα, το Ινοσύφυλλον, Ινοσύφυλλον, ενώθω, ενώσω σημαίνει οθό, κοινό, που κουνούσε τα φύλλα, που σημαίνει ότι για να έχει φύλλα ήταν πάρα πολύ δασί. Είχε το δάσος αυτό, ο όρος αυτό, είχε πολλά δέντρα, ήταν δασί. Και το Κροκύλιον, εδώ ο κύριος Δούκας το μεταφράζει την Κροκύλιον, αλλά είναι το Κροκύλιον γιατί το αναφέρει επανειλημμένος ο Θουκυδίδης και ένα από τα σημεία που αναφέρει είναι στο γάμα, στο τρίτο βιβλίο του, στο 96. Λέει το Κροκύλιον ενέμοντο και την Τραχία Αιγύλυπα. Αιγύλυψ είναι όνομα πόλεως, αλλά είναι και επίθετο. Αιγύλυψ σημαίνει... Είναι λέξη που προέρχεται από την εξ εγώς και λίπο.
Δηλαδή είναι τόσο απότομος, τόσο κρυμνώδης, που είναι εγκαταλελειμμένη ακόμη και από, από τις έγιες, από τα κατσίκια. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λέξη. Αυτές εδώ οι πόλεις, το Κροκίλιον και η Αιγύλυψη, είναι άγνωστες στην Οδύσσια. Είναι η περιοχή του Οδυσσέα. Κανονικά θα έπρεπε να αναφέρονται, αλλά είναι άγνωστα. Και αυτοί την Ζάκυνθο είχαν και περιοικούσαν τη Σάμο. Αναφέρει εδώ μια Σάμο, ένα νησί που ονομάζεται Σάμος. Αυτό το νησί είναι η τρίτη Σάμος. Υπάρχουν τρία νησιά με το όνομα Σάμος. Η μία είναι η Ιωνική Σάμος, η γνωστή Σάμος. Η άλλη είναι η Θρακική Σάμος, η Σαμοθράκη. Και η τρίτη Σάμος είναι αυτή, που αναφέρεται κοντά στη Ζάκυνθο. Είναι νησί που το εμφανίζεται στην Οδύσσια. Και την Ήπειρο είχαν. Α, να πω μονάχα ότι το νησιά, αυτά τα πλοία του Οδυσσέως είναι παραταγμένα στη μέση της στρατιάς. Και αυτό το λέει στην Λάμδα Ραψοδία, τον έκτο στίχο, λέει «εν μεσά το έσκε». Τα πλοία του Οδυσσέως είναι παραταγμένα στη μέση. Και την Ήπειρο είχαν και την Αντιπέρα Ακτή ενέμοντο, μετά απέναντι δηλαδή από τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη και την, ναι, την περιοχή αυτή που περιγράφει. Σε αυτούς ο Οδυσσέας ήταν αρχηγός, ίσως με τον Δία στη σκέψη. Έχει μια περιγραφή εδώ του Οδυσσέως, «Δίη μύτην ατάλλαντος». Ισοτάλλαντος λοιπόν με την μύτη του Διός, για την ευφυΐα του και την ευστροφία του και την πολυπραγμοσύνη του. Και συνάμα έποντο 12 ερυθροπάριες, μιλτοπάριος είναι η λέξη, μιλτοπάριος, πολύ ωραία λέξη. Έτσι δράτω με τις ευκαιρίες από αυτήν εδώ τη λέξη να αναφέρω διάφορα για τα πλοία, τα πλοία που είχαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες αγαπούσαν πάρα πολύ τα πλοία τους. Ας αρχίσουμε αυτήν εδώ τη λέξη. Μιλτοπάριος θα πει, επειδή είναι όλες οι λέξεις, τα επίθετα είναι θηλυκά που ακολουθούν τις νύες, επειδή η ναύς της νυός είναι θηλυκό. Δεν έλεγαν πλοίο, έλεγαν η ναύς. Είναι μια λέξη η οποία δεν τη λέμε σήμερα, μας δίνει πολλά παράγωγα. Μιλτοπάριος είναι η ναύς, η αίχουσα ερυθράς παριάς. Η λέξη μιλτοπάριος είναι επίθετο που είπα ότι είναι θηλυκού γένους. Μοιάζει σαν να έχει μία ομοιότητα με μία κοπέλα η οποία έχει ερυθρά, έχει κόκκινα τα μάγουλά της. Έχει ωραία μάγουλα. Γι' αυτό και τους ζωγραφίζανε μάτια μπροστά. Α, ναι. Αλλά είναι τα επίθετα κυρίως. Μοιάζει δηλαδή σαν να είναι μια όμορφη κοπέλα. Το καλυπάριος είναι ένα επίθετο που ακολουθεί τα ονόματα της Βρυσιείδος και της Χρυσιείδος. Ποιητικός, τις νύες τις έλεγαν κόρες. Η Τριήρης, και αυτό είναι θηλυκή η λέξη, η Τριήρης λοιπόν, οι πρωτόπλοες, ονομάζονταν Παρθένες. Και λέγονται επίσης και καλύπρορες, ευπρόσωπες. Η πρόρα είναι το προστινό μέρος του πλοίου, εκ του προωράν, λέει, επειδή το βλέπεις πρώτο. Η λέξη, τη λέμε τη λέξη σήμερα, λέμε πλώρη με αλλαγή του λάμδα. Το λάμδα αλλάζει συχνά σε ρο, δίνω ένα παράδειγμα, λέμε αδελφός, λέμε όμως και αδερφός. Έτσι η πρόρη έγινε πλώρη. Οι Έλληνες αγαπούσαν πολύ τα πλοία τους και τους δίνανε ονόματα. Όπως δίνανε ονόματα και στα ζωάκια τους, στα ζώα που τα αγαπημένα τους που είχαν. Σαν να είχαν δηλαδή ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τα επίθετα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος είναι καλύπρορος, κυανόπρορος, μέλαινα, μεγάκητης, γλαφυρή, κύλη για τις νύες, θωή, ποντοπόρος, οκίαλος, οκία, οκύπορος, γιατί είναι γρήγορα τα πλοία δηλαδή, πολυκλοιής, ευκλοιής, αμφιέλισσα, σημαίνει αμφωτέρωθεν και κυρτωμένη, κορονής, εύσελμος, εΐση.